Καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Συνεχίζονται τα έργα και σήμερα με πολύ καλό καιρό. Εδώ έχουμε την κάλυψη της υπογείου, της υπογειοποίησης. Πολλά σιδερώματα έχουν προχωρήσει αρκετά, μπορώ να πω. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα σίγουρα θα σκηνοθετηθεί αυτό το κομμάτι και θα ξεκινήσει και το επόμενο. Χθες είχαμε την επίσκεψη του Προέδρου, ο οποίος ήρθε και, μπορώ να πω, ναι, όπως είπαν και σωστά κάποιοι, τα έψαλε. Γιατί θέλει να τελειώνει το γήπεδο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται να τοποθετούνται σκαλοσιές σε όλο το γήπεδο, μπροστά, στο κτίριο των μουσείων. Και εδώ τα καλούπια, θα πάμε από την άλλη πλευρά να τα δούμε καλύτερα. Ήρθαμε και λίγο πιο ανατολικά να δούμε τις εργασίες από άλλη οπτική. Βλέπουμε ότι στο κτίριο έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι στη δυτική πλευρά της φάτσας που δεν έχει τοποθετηθεί η σκαλοσιά. Θα γίνει αργότερα. Στο βάθος βλέπουμε και τις μπουλντόζες δουλεύουν ακατάπαυστα. Ουσιαστικά είναι το μόνο κομμάτι αυτό εδώ που βλέπουμε που δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα σκαλοσιά. Έχει τοποθετηθεί και στην δυτική πλευρά του κτηρίου. Θα πάμε να το δούμε και μετά από την άλλη πλευρά. Εδώ βλέπουμε έχουν έρθει και κάποιες λαμαρίνες. Δεν ξέρω τώρα, ίσως είναι βάσεις για υψοσανίδες. Εξωτερικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω καλά. Μάλλον κάτι τέτοιο θα κάνει. Είμαστε και στο κομμάτι ανατολικά του κτηρίου, το οποίο βλέπουμε έχει σοβατιστεί αρκετά και σιγά σιγά θα πιάσουν και μπροστά τη φάτσα του κτηρίου. Προχωράμε. Ήρθαμε και νοτιοδυτικά. Βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει να κάνουν το ίδιο τυχάκι που έχουν κάνει και απέναντι για την διάβαση των πεζών. Θα είναι δηλαδή λίγο πιο ψηλό το τυχάκι στην πλευρά του δρόμου. Για ευνόητους λόγους εννοείται. Στο βάθος βλέπουμε και τις καλωσίες της κάλυψης. Συνεχίζουμε νοτιοδυτικά, έχουν έρθει καλώδια, αυτό που κατεβάζουν είναι καλώδια, χοντρά, είναι για κεντρικές γραμμές. Ενώ βλέπουμε στο κτίριο να ετοιμάζουν, δεν ξέρω, ξυσίματα βλέπω, λογικά ίσως είναι κάποια προεργασία για
να κάνουν και εδώ πέρα τα σοβατίσματα που έχουν κάνει και την άλλη πλευρά του κτηρίου. Και πάμε να ολοκληρώσουν δηλαδή τα πλαϊνά και μετά θα πιάσουν και τη φάση μπροστά που είναι λίγο πιο περίπλοκη, γιατί έχει τζάμια, έχει μετόπιστο εκεί. Θα κάνουν και την πύλη όπως έχουν κάνει σε κάθε πλευρά, θα κάνουν σε κάθε πλευρά, έχουν ξεκινήσει και τη δυτική. Αυτό είναι το καλώδιο που βάζουνε, να δείτε και πόσο χοντρό είναι, πάρα πολύ. Προχωράμε. Γενικά έχουν έρθει και άλλοι φεγγίδες, γιατί φορτηγό με φεγγίδες είναι 2, 4, 6 είναι οι πλάτες τους και ξεφορτώνουν 6 και έχουν κατεβάσει και ήδη 2, οπότε 8 και τις πλάτες. Εδώ βλέπουμε έχει ολοκληρωθεί το σημείο που περνάγανε υλικό πετό και έχουν πιάσει και το άλλο, το οποίο έχει τοποθετηθεί τα περισσότεροι ορθοστάτης για τους ισοζωνίδες. Εδώ το φορτηγό το οποίο έχει ξεφορτώσει και τώρα επιστρέφουμε τις βάσεις πίσω. Βλέπετε έχει φτάσει μέχρι πάνω, έχουν φτάσει μέχρι πάνω ουσιαστικά οι εργασίες, έχουν τελειώσει και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν από την άλλη εβδομάδα ίσως να τοποθετούν και τις ισοζωνίδες. Και να τοποθετούν και τους υπόλοιπους φεγγίδες μέχρι το απόγευμα. Είμαστε βόρεια που έχουν τοποθετηθεί περισσότερες βάσεις για τα έταλπον και αυτές τις μέρες σφίγγονται ώστε να είναι έτοιμες να έρθουν να τοποθετηθούν και τα κομμάτια έταλπον όπως έχουν γίνει και στις υπόλοιπες πλευρές, πάνω στη δυτική πλευρά. Και έχουμε και ηλεκτροσυγκολήσεις, είναι το κομμάτι που είναι κολλητά στον πυλώνα, είναι λίγο διαφορετικό προφανώς σε σχέση με τις υπόλοιπες βάσεις. Πόσο έχει σκαφτεί, άμα δείτε το χθεσινό βιντεάκι ήταν πολύ πιο πίσω η μπουλντόζα, η οποία τώρα φορτώνει και το φορτηγό. Γενικά όσο περιμένει αυτή η μπουλντόζα να έρθει κάποιο φορτηγό σκάβει και όταν έρθει κάποιο φορτηγό το φορτώνει. Στο βάθος βλέπουμε και δύο τρυπάνια. Ήταν
εκεί περίπου, που είναι το κέντρο της της οθόνης, τη σκιά δηλαδή το δέντρο περίπου. Ήρθαμε λίγο πιο κάτω, εκεί που βρίσκονται τα τρυπάνια. Προφανώς δεν θέλουν τις πασταλοπίτσες τόσο ψηλά, θέλουν περισσότερες αναμονές, οπότε γι' αυτό πάνε λίγο τις κορυφές για να είναι έτοιμες. Πάμε να δούμε και τα του γηπέδου. Χθες όπου τοποθετούσαν τις καλωσιές, σήμερα βλέπουμε ότι ήδη έχει σοβατιστεί ένα μεγάλο κομμάτι του εξωτερικού τοιχείου. Πρέπει να το έχουν φτάσει μέχρι το πυλώνα, από εδώ δεν μπορώ να δω. Έχουν τοποθετηθεί και αυτά τα ψευδοκουφώματα για να είναι έτοιμα να έρθουν να τοποθετηθούν και τα κανονικά. Πάμε και λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, εργασίες δεν βλέπω και εδώ. Άκουγα όμως να γίνονται πιο κάτω, είτε στο ισόγειο είτε στα ποδητήρια, είναι δεν ξέρω ακριβώς. Να δούμε και μερικές από τις δαμαρίες. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Παίρνουμε κάρτα φιλάθλου, το λέω και το ξαναλέω, και σιγά σιγά κλείνουμε και ραντεβού στις επόμενες εργασίες, από Δευτέρα μάλλον ξανά. Μόνο ΑΕΚ.